Ήρθαμε στο Περμέτι για μια κυνηγητική εμπειρία, πληροφορούμενοι από φίλους ότι είναι πάρα πολύ καλά. Όντως περάσαμε πολύ καλά. Τα πουλιά ήταν αρκετά και δύσκολα. Ήταν μια εμπειρία την οποία συνιστώ στον οποιονδήποτε να έρθει να γνωρίσει από κοντά. Θα του μείνει αξέχαστη για όλη την κυνηγητική του εμπειρία και πορεία. Επίσης η διαμονή ήταν πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ καλός. Ο οργανωτής του γκρουπ, ο κύριος Ντούλας, είναι πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Οι άνθρωποι που μας συνοδεύουν γνωρίζουν πολύ καλά τα μέρη, είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Για όσους αγαπάνε την ορεινή Πέρδικα και τους αρέσει το κυνήγι, πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή κυνηγητική εμπειρία να έρθουν να κυνηγήσουν εδώ στο Περμέτι στην Αλβανία, όπου υπάρχει άφθονο κυνήγι για ορεινή Πέρδικα και λαγό και μπεκάτσα. Και πιστεύω ότι θα μείνουμε απόλυτα ευχαριστημένοι από όλο το πακέτο. Δηλαδή και από τη διαμονή και από το κυνήγι και γενικά είναι όλα άψογα. Το θυμηθώ για όλους τους Έλληνες. Συνάς αντρές αυτά. Αντρές, κουκκινέαρδο, κάζα δικοτουρνίτσα. Να κυνηγήσουμε. Ποια είναι η διεύθυνση εδώ. Πέστε και τη διεύθυνση. Επίσης, θεωρώ ότι όσοι αγαπάνε το συγκεκριμένο κυνήγι την ορεινή Πέρδικα, θα πρέπει να έρθουν εδώ να κυνηγήσουν, να δούνε και τι ωραία βουνά υπάρχουν και πόσα πουλιά υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εδώ οι άνθρωποι τα πουλιά δεν πρέπει να τα σκοτώνουν όλα, υπάρχει κάποιο όριο, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είναι υπό εξαφάνιση. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογο σεβασμός. Casa di Cotornice, dove c'è? Casa di Cotornice. Numero 1. Τα τρία βουνά τα οποία κυνηγήσαμε, Σνεβέτσικα, Σρεμπεσίνα και Τεμπέλ, είναι από τα καλύτερα βουνά που έχω συναντήσει και έχουν αρκετά πουλιά. Thank you.